σήμερα είχαμε μια φωτιά στις, μεταξύ Κριτσάς και Μάλες στο Λασίδι. Εξελίχθηκε μέσα σε δασική περιοχή, καθαρά δασική, πευκοδάσος, από κάποιον ο οποίος ήθελε να κάνει καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών. Ο άνθρωπος βοήθησε μετά στην κατάσβεση, όντως είναι αμέλεια. Αυτό όμως μας κόστησε ότι κάψαμε 20 στρέμματα. Θα μπορούσε αν φυσούσε αέρας να έχουμε μια δεύτερη Χαλκιδική. Ξέρετε, χωριά, κατάφικη περιοχή, δάσος κτλ. Ο άνθρωπος αυτός προσήχθη στην υπηρεσία μας, κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της Αγγελέως με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή τέλειωσε η αντιπυρική μπορεί ο καθένας αφιδός να καίει. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δηλαδή όπως την 9α διάταξη επιτρέπεται το κάψιμο σε περίοδο που είναι χειμερινή υπό προϋποθέσεις. Εάν δεν υπάρχουν ανέμοι, αν έχουμε πάρει δελτία καιρού, αν έχουμε αποψηλώσει την περιοχή, αν έχουμε νερό και αφού καίμε σιγά σιγά και λίγα λίγα, στο τέλος τα κουκλώνουμε με χώμα, τα υγραίνουμε από πάνω και αν φυσήξει πάλι ξαναγυρίζουμε στο σημείο και κάνουμε φύλαξη.